Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακάτω. Ο κύριος Κερίδης, είπαμε, είναι εδώ μαζί μας, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Γεια σας, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Σε περίεργες μέρες. Τα δύο ρεπορτάζ συνδέονται. Διότι το ζήτημα της υγείας είναι και ζήτημα πόρων. Η κυβέρνηση έχει κάνει τα δύνατα δυνατά. Εννοείται τα αλλά θα σας πω χειρουργία ότι, και ναι, θα σας πω ότι δεν είναι αρκετά. Ότι ναι, πρέπει να επιμείνουμε στις αυξήσεις μισθών, οι οποίες έχουν καθυλωθεί λόγω της γενικότερης κρίσης που αντιμετωπίσαμε και έχουμε αυτή τη διαρροή ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού από το ΕΣΥ προς ιδιωτικά και προς το εξωτερικό. Άρα πρέπει να πατάξουμε ακόμα περισσότερο τη φοροδιαφυγή, να πάει καλά η οικονομία, να υπάρχουν φορολογικά έσοδα για να μπορέσουμε να έχουμε και το ΕΣΥ που θέλουμε και μας αξίζει. Μάλιστα. Πόσο πιέζεται τώρα η κυβέρνηση? Υπάρχουν διάφορα μέτωπα τα οποία πιέζουν την κυβέρνηση. Το ένα μέτωπο είναι η ακρίβεια, βεβαίως, το συναντάμε όλοι καθημερινότητα. Δεν νομίζω ότι αυτό σας λένε τους φορολογικούς. Αυτό είναι το πρώτο. Και το άλλο είναι το αγροτικό. Ναι. Κοιτάξτε, όλες οι κυβερνήσεις πιέζονται και είναι και φυσιολογικό, ναι, να πιέζονται. Οι εποχές είναι πολύ δύσκολες, είναι πολύ περίεργες. Νομίζω ότι στην Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, λιγότερο από ότι αλλού. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις μπροστά μας. Προφανώς το αγροτικό θα δούμε αύριο τι θα γίνει με την περίφημη κάθοδο των αγροτών στο Σύνταγμα. Η κυβέρνηση έχει διαμηνήσει ότι έχει εξαντλήσει και απολύτως ισχύει τα δημοσιονομικά περιθώρια και έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα, ναι, και το πώς θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τα κονδύλια που δίνονται. Και από την ιδιότητά σας της ακαδημαϊκής κοινότητας, είναι δυνατόν να χάνετε εξάμηνο και να χάνονται εξεταστικές και το πρωί στη Θεσσαλονίκη να έχουμε κατάληψη-ανακατάληψη, κατάληψη-ανακατάληψη? Πού θα πάει αυτό με τα πανεπιστήμια? Νομίζω ότι εν τέλει απελευθερώθηκε η νομική στο Απιθύτα. Αυτή είναι η τελευταία όμως μου. Δηλαδή, εν τέλει. Δηλαδή, εν τέλει και εφαρμόστηκε ο νόμος όπως πρέπει. Δεν νοείται κατάληψη δημοσίων κτηρίων και δι' εκπαιδευτικών από ισχνές μειοψηφίες. Και πρέπει αυτό το πράγμα να λειτουργήσει. Σήμερα η αστυνομία επιχειρεί με πολύ μεγαλύτερη ευκολία αυτό να το δώσουμε παρά, ναι, τα προβλήματα. Παρά τα προβλήματα, εγώ σας λέω ότι θέλω ακόμα λιγότερα προβλήματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε τα φαινόμενα που είχαμε μέχρι το 2019. Ναι. Και οι εξετάσεις έχουν γίνει, έστω και ψηφιακά. Προφανώς το πράγμα πρέπει να το παρακολουθήσουμε για να τελειώνουμε και με τα τελευταία που υπάρχουν. Πιστεύετε ότι μόλις ψηφιστεί ο νόμος θα σταματήσει και καταλήψεις? Δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά το ελπίζω, διότι ας δεν βοηθάει. Από εκεί και πέρα, σεβαστές όλες οι απόψεις, να τις συζητήσουμε. Άλλο αυτό και άλλο οι καταλήψεις από μειοψηφίες και δι' λοιπόν, εξωπανεπιστημιακές. Κύριε Υπουργέ, καταρχάς μάθαμε ότι συναντηθήκατε με τον κύριο Κασελάκη τις προάλλες, σωστά? Είχατε συνάντηση? Συνάντηση δεν ξέρω, τον άκουσα σε μια εκδήλωση που έγινε και πήγαμε ενδιαφέρον να τον ακούσω. Θα μας τον σχολιάσετε, θα τον σχολιάσουμε μετά, αλλά και αν απολαμβάνετε και αν το απολαμβάνετε αυτή τη μοναξία που εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις. Γιατί φαντάζομαι ότι ίσως να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ό,τι νομίζουμε εμείς. Δεν τους χαλάει πάντα. Λοιπόν, υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Κερίδη. Τις εξελίξεις σήμερα έχουν μια κρίσιμη συνεδρία στο ΣΥΡΙΖΑ πάλι. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση... Από κρίση σε κρίση, ναι. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τώρα, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι πιο στιβαρός αντίπαλος είναι το ΠΑΣΟΚ, ή τουλάχιστον έτσι δείχνει, μέχρι τις ευρωεκλογές. Και αυτό είχε μια απογοητευτική εικόνα προχθές στη Βουλή, στην ψηφοφορία του περίφημου, ναι, νομοσχεδίου, και περισσότερες απώλειες και από αυτή τη Νέα Δημοκρατία και έναν κρυπτόμενο αρχηγό. Εν πάση περιπτώσει, ένα θέμα το οποίο υποτίθεται ότι. Κρυπτόμενο είναι... ο κ. Σανδουρλάκης, λέει. Δεν πήρε καν το λόγο. Τον πήρε από το έδρανο, αλλά όχι μαζί με τους υπόλοιπους αρχηγούς, σε μια έτσι δευτερολογία, να πούμε, η οποία αναλώθηκε κυρίως στις υποκλοπές και σε άλλα ζητήματα κράτους δικαίου και ελάχιστα για το επίδικο. Ναι. Κρυπτόμενο σε ένα προνομιακό, υποτίθεται, για τον χώρο του θέμα και εμβληματικό. Δεν θα σχολιάσετε τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πώς να το πούμε, το είπαμε και πριν, δεν σας χαλάει κιόλας που είναι σε αυτή την εικόνα ο ΣΥΡΙΖΑ, και αν εκτιμάτε ότι θα υπάρχει αμφισβήτηση του κυρίου Κασελάκη, ότι θα σταματήσει να είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κοιτάξτε, το πολιτικά ορθό είναι να μείνουμε εκτός και να αφήσουμε τα κόμματα να δουν τα του οίκου τους και να προχωρήσουν όσο προχωρούν. Το βέβαιο είναι όμως, και εδώ χρειάζεται το σχόλιο, ότι υπάρχει ζήτημα αντιπολίτευσης. Ότι η χώρα στερείται αξιόπιστης αντιπολίτευσης. Στερούνταν και την προηγούμενη τετραετία. Ήταν κάτι το οποίο το έλεγα και εγώ προσωπικά συνεχώς και αποτυπώθηκε και στην κάλπη με αυτά τα ποσοστά στα οποία κατρακύλησε εν τέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι ένα ζήτημα για τη λειτουργία. Ευθύνεται ο πολιτικός λόγος του
του κυρίου Κασελάκη, ευθύνεται ο πολιτικός λόγος του κυρίου Κασελάκη, ευθύνεται ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης ως πρόσωπος επικοινωνίας. Νομίζω ότι ο κύριος Κασελάκης είναι μέρος της ευρύτερης παθολογίας, παθογένειας, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ. Ενός κόμματος το οποίο γιγαντώθηκε μέσα στην κρίση και μόλις τα πράγματα αρχίσανε να βαίνουν κανονικά, δεν έχει λόγο ύπαρξης και δεν τον έχει βρει αυτόν τον λόγο ύπαρξης ακόμα και σήμερα. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, πάμε λίγο στα θέματα του Υπουργείου σας. Πιέζεται, εξακολουθεί να πιέζεται η Κρήτη από μεταναστευτικές ροές? Κοιτάξτε, οι ροές είναι πολύ χαμηλές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μιλάμε για 600-700 άτομα τους τελευταίους 3-4 μήνες. Το ανησυχητικό, ωστόσο, είναι να μην δημιουργηθεί μια δυναμική. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε σε μεγάλη εγρήγορση. Επαναλαμβάνω ότι το διεθνές περιβάλλον είναι εξαιρετικά επιβαρημένο. Βλέπετε τι γίνεται στη Γάζα, βλέπετε τι γίνεται με το Ιράν, με τους Χούτι. Μην τα ξαναπούμε όλα αυτά. Κατά συνέπεια, πρέπει διαρκώς να το παρακολουθούμε, διότι η χώρα δεν μπορεί να έχει δύο διαδρόμους ταυτόχρονα. Έχουμε τον Ανατολικό, τον οποίο έχουμε φέρει σε μια σειρά, με μια σειρά από πράγματα συμπεριλαμβανομένης και της όποιας συνεννόησης, εν πάση περιπτώσει καλύτερης συνεννόησης που έχουμε σήμερα με την Τουρκία, αλίμονο αν έχουμε και τον κεντρικό μεσογειακό διάδρομο, ο οποίος μέχρι σήμερα στόχευε στην Ιταλία, στη Λαμπεντούζα, τα ξέρετε, και έχουμε αυτά τα προβλήματα στην Κρήτη. Είμαστε σε στενή επαφή με τις Αιγυπτιακές αρχές για να το παρακολουθήσουμε. Και οι εξελίξεις με τα ελληνοτουρκικά, μιας και το θέσατε, βλέπετε θα κυλήσουμε σε ήρεμα νερά? Νομίζω... Γιατί είχαμε ένα περιστατικό πάλι στα Ήμια. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, η μεγάλη είδηση αποκαλύφθηκε χθες και από την Καθημερινή και από το Βήμα. Κυρίως η Καθημερινή το έκανε πρωτοσέλιδο. Είναι αυτή η περίφημη επιστολή Blinken προς το Κογκρέσο. Που... Για τους όρους για τα F-16. Η οποία αποκαλύπτεται, είναι κάτι το οποίο ψιθυρίζονταν, αλλά τώρα πια το επιβεβαιώνει και το ρεπορτάζ. Οι πολύ αυστηροί όροι τους οποίους έχει θέσει η Αμερική, πρωτοφανείς θα σας έλεγα, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ένα σοκ στην τουρκική πλευρά. Και οι οποίοι οδηγούν κάποιους από εμάς, μου συμπεριλαμβανομένου, ναι, είναι εσάς. Κάτι το οποίο είπα, ότι εν τέλει, σας το λέω σήμερα εδώ, γιατί εμένα μου αρέσουν οι προβλέψεις και παίρνω το ρίσκο, εν τέλει η Τουρκία δεν θα πάρει τα F-16. Δεν θα τα πάρει. Θα πάρει ανταλλακτικά. Ναι. Θα πάρει ανταλλακτικά, θα πάρει αναβάθμιση των υπαρχόντων. Δεν θα τα πάρει γιατί θα επιλέξει η ίδια. Αλλά καινούργια F-16 θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να τα πάρει. Άλλωστε, μιλάμε για κάτι το οποίο θα ξεκινήσει μετά από 4 χρόνια. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει η διαπραγμάτευση για να υπογραφεί η συμφωνία. Αλλά εν τέλει οι όροι είναι τέτοιοι, ναι, είναι τέτοιοι που θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να τα πάρει. Αλλά όλοι συμβιάζονται στην Ελλάδα. Εντυπωσιακή πρόβλεψη αυτή που κάνατε. Δεν έχει σημασία τετραετία. Η συμφωνία τώρα θα κλειστεί και ότι κλειστεί τώρα θα εφαρμοστεί σε 4 χρόνια. Όχι, είναι εντυπωσιακή η πρόβλεψη. Κοιτάξτε, επειδή διάφοροι διβιάζονται να μιλήσουν για νίκη της τουρκικής διπλωματίας, ότι εν τέλει πήρε αυτό που ήθελε, δεν είναι αυτή η αίσθηση στην Άγκυρα. Και επειδή ήμουν πρόσφατα και στην Αμερική και συνομίλησα με γερουσιαστές και λοιπά, όλους εκεί στην Ουάσιγκτον, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και έχουν γίνει ακόμα πιο δύσκολα λόγω Γάζας. Λόγω Γάζας, με το Ισραηλινό λόμπι για την Τουρκία εκεί. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλή αρχή εβδομάδας. Καλά.